Επιστρέφουν στην Ελλάδα τα τρένα που καταργήθηκαν από την Ελβετία. Αυτή την ευχή έδινε στη χώρα μας ο πρώην επικεφαλής των ελβετικών σιδηροδρόμων όταν έγινε γνωστό ότι οι συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες πήραν την έγκριση από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για να μπουν στις γραμμές. Πριν από 20 χρόνια ο ελβετικός τύπος ονόμασε το τρένο ETR 470 που εξυπηρετούσε τη διαδρομή Μιλάνο-Ελβετία τρένο βλάβης. Καθυστερήσεις, βλάβες, ακυρώσεις. Για χρόνια τα τρένα αυτά ήταν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των ελβετικών σιδηροδρόμων. Στο τέλος οι Ελβετοί τα έστειλαν για σκραπ. Αλλά οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι, οι οποίοι εκτελούν όλες τις ελληνικές επιβατικές αμαξοστοιχίες από το 2017, παρουσίασαν τα ίδια τρένα ως υπερσύγχρονα. Οι Ελβετοί σιδηροδρομικοί φώναζαν και σημείωναν: «Μείνετε μακριά από αυτά τα τρένα». Έλεγαν χαρακτηριστικά ότι παρόλο που οι συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες κάλυπταν το 1% του σιδηροδρομικού έργου, εμφάνιζαν το 50% των βλαβών. Κανείς δεν μπορεί να πει: «Συνάδελφοι, δεν ήξερα». Οι δικαιολογίες τελείωσαν.